Μόνο οι γονείς, παρακαλώ. Κάτι έγινε. Τι να τους θέλει ο καθηγητής. Ας ελπίσουμε ότι είναι για καλό. Μακάρι, γιατί αν έχει επιτεινωθεί η κατάσταση, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Μάθαμε τι έγινε. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Αν χρειαστεί οτιδήποτε, είμαι πρόθυμος. Μην διστάσεις. Εσύ, ειλικρινά, λυπάμαι πάρα πολύ γιατί έγινε στο μυαλό της Αναστασίας. Εύχομαι να εξελιχθούν όλα καλά. Ο Αλκιβιάδης επέμενε να έρθουμε. Εγώ σκέφτηκα ότι ίσως η οικογένεια θέλει να είναι μόνη της μια τέτοια στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι η Αναστασία δεν θέλει κανέναν. Ούτε και εμάς. Αλλά σας ευχαριστώ που ήρθατε. Με στη νύχτα. Πάλι μόνο. Γεια σας. Κάτι πρέπει να κάνουμε με την Αναστασία. Θα την πείσουμε να πάρει ένα ερμηνευτικό να την πάω μερικές φορές στο σπίτι. Ξέρεις ότι σας συμπαθώ. Αλλά από αυτά που λες, φαίνεται ότι δεν έχεις παιδιά. Μην της το προτείνεις καν. Έχεις δίκιο. Απλά φοβάμαι μην καταρρεύσει. Γεια σας. Έχουμε κανένα νέο? Τώρα τους ενημερώνει ο γιατρός. Πάω να τους βρω την πρώτη, περιμένω, αλλά ανησυχώ. Θα έρθω εγώ. Μην πάτε, έρχονται. Ματθαίο. Τι έγινε, γιατί δεν μιλάς? Αναστασία, γιατί κλαις, μιλήστε κάποιος. Δυστυχώς άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Το χάνω. Πάω να μιλήσω στον Μαρθαίο. Αν και δεν τον ξέρω καλά, είναι πατριώτης μου. Τον πονάω. Δεν νομίζω ότι είναι για πολλές κουβέντες αυτή τη στιγμή. Ξέρω καν πώς στέκεται στα πόδια του. Μαρθαίο μου, δεν έχεις πει ούτε κουβέντα. Σε παρακαλώ, μην τα κρατάς όλα μέσα σου. Πες κάτι. Άφησε με, Στέλλα, δεν έχω κουράγιο. Στέλλα, μάστε. Έτσι είναι ο Ματίας. Είμαστε όλοι εδώ δίπλα του, αν θέλει να μιλήσει. Κουράγιο, πατριώτη. Ο Θεός θα το βοηθήσει το παιδί. Δεν θα το αφήσει έτσι. Θα δεις, θα γίνει καλά. Κάνει κουράγιο. Αφήστε με όλοι. Φύγετε. Δεν θέλω λόγια παρηγοριάς. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Αλλά δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Εδώ χάνω το γιο μου. Τα λόγια σας τι να μου κάνω. Ας το γιο μου, δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Έχει δίκιο. Πώς να το αντέξει. Θα μείνεις και σήμερα εδώ. Δεν σ' αφήνω να πάω στο ξενοδοχείο. Εντάξει. Σε ευχαριστώ. Το έχω τόση μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή.
πρέπει να φανείς δυνατός. Για να στηρίξεις και τον Ματθαίο. Περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Τον βλέπω και αυτόν και την Αναστασία σε τι κατάσταση είναι. Και σκέφτομαι πόσο ματαιόδοξα ανθρωπάκια είμαστε στην καθημερινότητά μας. Τα ίδια σκέφτομαι κι εγώ. Είμαστε εγωιστές. Φιλόδοξοι. Τρέχουμε στις δουλειές μας, διασκεδάζουμε, αγοράζουμε ρούχα και ξαφνικά έρχεται μια σφαλιάρα σαν κι αυτή. Και σε κάνει να συνειδητοποιήσεις πως τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και όλα από στιγμή σε στιγμή μπορούν να ανατραπούν και να χαθούν για πάντα. Έτσι είναι. Όταν συμβαίνουν τόσο τραγικά γεγονότα, ξαφνικά όλα φαίνονται ασήμαντα. Κοίτα, εμείς τώρα εδώ είμαστε χωρισμένοι. Για πράγματα που μας φαίνονταν σημαντικά. Γιατί χωρίσαμε. Καυγαδίσαμε, φωνάξαμε, κλάψαμε. Γιατί. Για βλακίες. Όλα μπροστά στην πιθανότητα να χαθεί ένα μωρό. Βλακίες μου φαίνονται και ντρέπομαι τώρα. Ανοίγω. Για λίγο. Έφυγα από το νοσοκομείο να γλιτώσω από τις κακές σκέψεις. Αλλά αυτός ο εφιάλτης με κυνηγάει. Θέλω να σκεφτώ κάτι καλό για το μωρό μου και δεν μπορώ. Το χάνω. Κάθε λεπτό που περνάει το παιδί μου φεύγει. Καφέ και πάω στο νοσοκομείο. Θα έρθω μαζί σου. Έλα, αλκυστής. Έλα. Πώς είναι το παιδί? Είναι δύσκολη κατάσταση. Τώρα περιμένουμε τον καθηγητή να μας ενημερώσει. Εντάξει, Φι. Πραγματικά εύχομαι να πάνε όλα καλά. Συγγνώμη που ήρθαμε χθες με τον Αλκιβιάδη. Εκείνος με ανάγκασε. Με το ζόρι με έφερε ο αλήτης. Δεν πειράζει, τέτοιες ώρες τέτοια λόγια. Σ' αγαπάω, Σιφή. Σε σκέφτομαι πολύ και εσένα και την Αναστασία. Σας συμπονώ απόλυτα. Μπορεί να μην συνεργαστήκαμε, αλλά είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Ειλικρινά, δεν έχω καμία όρεξη.
Έξω. Γιατί με αποπήρε ο κύριος Ήθης? Μην το φέρνεις προσωπικά. Είμαστε όλοι χάλια. Εμένα με έστειλε ο Χρήστος να μάθω για το παιδί. Αλίκη, τα πράγματα εδώ δεν πάνε πολύ καλά. Πες στον Χρήστο ότι θέλει να παίρνει εμένα. Όχι, αγόρι μου. Δεν σου λέω ψέματα. Ο αδερφός σου χτύπησε πολύ. Αλλά όλα θα πάνε καλά. Δεν μου λες αλήθεια. Θα πω στη μάμη να με φέρει εκεί. Θέλω να είμαι μαζί σου. Όχι, αγόρι μου. Δεν μπορείς να έρθεις εδώ. Δημήτρη μου, ο θείος σου έχει λέει σήμερα. Άκουσε με, αγόρι μου. Δεν θα αφήσεις τα μαθήματά σου τώρα να έρθεις εδώ. Ο αδερφός σου θα γίνει καλά. Δεν μου λέτε αλήθεια. Το κατάλαβα από τη φωνή του τάτη μου. Κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Θέλω να δω τον αδερφό μου. Βασιλική, μπορείς να περάσεις από το σπίτι να δεις τα μωρά μου, έτσι για να είμαι ήσυχη. Δεν θες να πας και εσύ σπίτι? Άστε την μωρέ, αν θέλει να μείνει. Θα περάσω εγώ να δω τα μωρά. Τι έγινε, ρε? Έχουμε κανένα νέο? Πήγα και μίλησα μόνος μου με τον καθηγητή. Δεν υπάρχει επιστροφή. Είναι θέμα ωρών. Το παιδί είναι καταδικασμένο. Λυπάμαι. Το παιδί δεν σώθηκε. Είναι εγκεφαλικά νεκρό.